απόψη. Η βραδιά είναι η καθιερωμένη συνάντηση για την 3η Δεκέμβρη, που κάθε χρόνο δίνουμε το ραντεβού μας στους συμπολίτες μας για να τιμήσουμε τη μέρα αυτή που είναι αφιερωμένη παγκόσμια στους ανθρώπους με αναπηρία. Φέτος η εκδήλωση μας έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Είπαμε να είναι ένα απογευματινό τσάι με μουσική, όπου αναγγείλαμε πριν από λίγο τη δημιουργία μιας άλλης δομής, μιας παράλληλης δομής του Συλλόγου Φίλοι της Αλκιόνης, μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τη δράση μας, γιατί ο σύλλογος αυτός θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στο έργο μας, το οποίο έχει τόσο γιγαντωθεί που δεν φτάνουμε πλέον οι άνθρωποι που ασχολούμαστε και θέλουμε και βοήθεια εκ των έσω πλέον. Και πιστεύω ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε, όπως βλέπετε δεν χωράμε στο κατάστημα, και πιστεύω ότι είναι, όπως ήταν ως τώρα τα 13 αυτά χρόνια μαζί μας, σε κάθε μας προσπάθεια έτσι θα συνεχίσει να είναι κοντά μας, γιατί αυτή η αγάπη του κόσμου και η υποστήριξη κράτησε τις δομές μας ανοιχτές, τις σκληρές ημέρες, τα πέτρινα χρόνια. Και εμείς απόψε τους ανταποδίδουμε με αυτή τη γιορτινή βραδιά, γιατί όπως λέει και ο ποιητής μας Γιάννης Ρίζος, γιατί εμείς, αδερφέ μου, δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Και αυτό το σμίξιμο γιορτάζουμε απόψε. Να σας ρωτήσω, σχετικά με αυτή την ίδρυση της νέας δομής, πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος της? Ναι, το είπαμε πριν από λίγο τη διαδικασία. Μπορεί να απευθυνθεί στο γραφείο του συλλόγου μας για να κάνει την εγγραφή του ως ιδρυτικό μέλος. Μετά θα ακολουθήσει την διαδικασία του πρωτοδικείου ο σύλλογος. Μέχρι να πάρουμε την απάντηση από το πρωτοδικείο, θα γίνουν οι πρώτες εκλογές και μετά θα ενσωματωθεί η δράση του συλλόγου αυτού στη δική μας δράση, η οποία πλέον αφορά άλλους τομείς, αφορά τη λειτουργία των δομών και την υποστήριξή τους και τη συνέχεια του έργου μας. Και οι φίλοι της Αλκιόνης θα υποστηρίξουν όλο αυτό και θα βρεθούν, θα αποτελέσουν το συνδετικό κρίκο μεταξύ της κοινωνίας και των ανθρώπων της Αλκιόνης που ήδη 13 χρόνια εργάζονται για αυτή. Θεωρείτε δηλαδή ότι ήταν κάτι που έλειπε από τον τρόπο της λειτουργίας του Συλλόγου? Ναι, το αισθανθήκαμε τα τελευταία χρόνια, το αισθανθήκαμε σαν πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί δεν προφταίνουμε πια, γιγαντωθήκαμε όπως σας είπα, δεν προφταίνουμε να παρακολουθήσουμε την όσμωση με την κοινωνία, να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία των παζαριών μας τόσο καλά και τις εκδηλώσεις μας τόσο καλά και τόσο συχνά όσο θα θέλαμε, και γι' αυτό το λόγο ζητάμε τη βοήθεια αυτού του παράλληλου συλλόγου. Εξάλλου υπάρχει σε όλους τους συλλόγους της χώρας που έχουν παρόμοιο με εμάς αντικείμενο, υπάρχει και αυτός ο βοηθητικός σύλλογος, και ήρθε η ώρα να γίνει και για την Αλκιόνη.